Γεωπολιτική πρόβλεψη, κύριε καθηγητά, με βάση τα δεδομένα της δημογραφικής αδυναμίας της χώρας μας, είναι τρομακτική. Απειλείται, πιστεύετε, η εθνική μας υπόσταση? Κοιτάξτε, όπως είπε και ο κύριος Στυλιανίδης, να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα και είπε και ο Τάσος πριν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα. Χωρίς καμία διάθεση υπερβολής, πολύ απλά μπορούμε να πούμε ότι ο συνδυασμός του δημογραφικού στην Ελλάδα με την μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών που γίνεται εδώ και χρόνια και συνεχίζεται, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο ελληνισμός. Είναι ένας κίνδυνος πρωτοφανής και αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό, σε μερικά χρόνια η Ελλάδα πολύ απλά θα πάψει να υπάρχει. Είναι, για όποιον θεωρεί ότι αυτά είναι υπερβολές, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές μίλησαν για την εσωτερική κατάσταση. Η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, να πω και εγώ μερικά πράγματα, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει τη δυναμική του σε παγκόσμιο επίπεδο. Να θυμίσω ότι το Μπαγκλαντές, που είναι μια χώρα σαν την Ελλάδα σε μέγεθος, ελάχιστα μεγαλύτερο, έχει περίπου 170 εκατομμύρια κατοίκους και ανεβαίνει. Σε μια λογική ημιανοιχτών συνόρων, που είναι η τρέχουσα αντίληψη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δηλαδή μια αντίληψη στην οποία κυριαρχεί ένα μίσος για τις συλλογικές ταυτότητες και ένας υπερτονισμός των ατομικών δικαιωμάτων, ουσιαστικά, εάν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, εάν δεν πάρουμε μέτρα, είναι σοβαρότατα μέτρα, δεν λέμε τώρα για να προσπαθούμε να κλείσουμε με πλαστελίνη ρήγματα απίστευτα, είναι θέμα, επαναλαμβάνω, μερικών δεκαετιών για τον ελληνικό λαό να περάσει στα βιβλία της ιστορίας, όπως πέρασαν οι Χεταίοι, όπως πέρασαν οι Σουμέροι, όπως πέρασαν μια σειρά από λαούς οι οποίοι εξαφανίστηκαν. Λοιπόν, δεν μιλάμε, ο όρος που χρησιμοποιείται και κατηγορείται ως συνωμοσιολογικός είναι αντικατάσταση, για μένα είναι πολύ ήπιος αυτός ο όρος. Εδώ μιλάμε για μια γενοκτονία διάχυτη στο χρόνο. Ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, αυτός ο συνδυασμός της ανεξέλεγκτης ή ημιελεγχόμενης, αν θέλετε, μαζικής εισόδου ξένων πληθυσμών μαζί με το δημογραφικό, είναι το ισοδύναμο ενός ολοκληρωτικού πυρηνικού πολέμου. Και δυστυχώς, ό,τι θα έκανε ένας πυρηνικός πόλεμος στην Ελλάδα, δηλαδή την εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού, αυτό ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή και θα δούμε τα αποτελέσματά του σε μερικές δεκαετίες. Αλλά το σημείο χωρίς επιστροφή, δηλαδή όταν πλέον οι ξένοι πληθυσμοί στην Ελλάδα θα είναι τόσο πολλοί που δεν θα μπορείς πλέον να αντιστρέψεις τη δυναμική, γιατί ο δημογραφικός δυναμισμός των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι τρομακτικά μεγαλύτερος από αυτόν των Ελλήνων, αυτό θα γίνει πολύ πιο σύντομα και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, ναι, και εγώ συμφωνώ με τον Τάσο, είναι κάτι το οποίο το ελληνικό σύστημα εξουσίας οφείλει να το δει ως πρωταρχική απειλή, πρωταρχικό θέμα, όλα τα άλλα έπονται και αντιμετωπίζονται. Αλλά αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Δυστυχώς όμως, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούμε τερατώδεις αντιλήψεις του τύπου θα επιλύσουμε το δημογραφικό δια της εξαφάνιση των Ελλήνων, να φέρουμε άλλους ανθρώπους δηλαδή, θα κάνουμε αυτό το πράγμα, και κωμικοτραγικές αντιλήψεις του τύπου η ελληνική οικονομία χρειάζεται τους ξένους. Δηλαδή με αυτή τη λογική η Ιαπωνία, ας πούμε, που είχε ένα τεράστιο πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού και μια φοβερή οικονομία που χρειάζεται εργατικά χέρια, θα έπρεπε να είναι γεμάτη μετανάστες. Τη στιγμή που όχι μόνο δεν έχει, θεωρεί αδιανόητο το να υπάρχει μετανάστευση, πολλό δε μάλλον ανεξέλεγκτη και παράνομη μετανάστευση. Σταματάω εδώ γιατί δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα. Κρατήστε μόνο αυτό, ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε αντιμετωπίσει. Εάν δεν ληφθούν μέτρα σοβαρά, άμεσα, αυτό σημαίνει ότι σε μερικές δεκαετίες εδώ η περιοχή που μιλάμε, η Λαμία, δεν θα είναι πλέον Έλληνες. Εδώ θα είναι κάτι άλλο. Ο ελληνισμός θα έχει περάσει, οι Έλληνες, όσοι έχουν μείνει, θα είναι ξέφτια του ελληνικού λαού, σκορπισμένοι σε διάφορα σημεία του κόσμου και η Ελλάδα ως λαός, ως έθνος, ως πολιτισμός, ο ελληνισμός θα είναι στα βιβλία της ιστορίας. Αυτό και σταματάω εδώ. Το ζήτημα δεν είναι ούτε των Ελλήνων, μάλλον δεν είναι ούτε του λαού αυτή τη στιγμή,
ούτε κάποιου τρίτου. Το ζήτημα είναι πολιτικό. Πριν φτάσουμε στην αλλαγή της παιδείας, που συμφωνώ απολύτως με τον αγαπητό Υπουργό, τον φίλο τον Ευρυπίδη, πρέπει να αλλάξει η ιδεολειψία του ελληνικού πολιτικού συστήματος για το τι είναι το πολιτικό σωρθόν, για το τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε και να αντιλαμβάνομαστε τη σοβαρότητα του ζητήματος. Νούμερο 2. Οτιδήποτε θα κάνουμε τώρα, θα, σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να κάνουμε, θα έχει θετικό αντίκτυπο σε 30 χρόνια από τώρα. Άρα τώρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε σίγουρα για να εξασφαλίσουμε την πατρίδα μας, θέλω να είμαι χρήσιμος και όχι ευχάριστος, από τη θητεία αγκαρία να μην κάνουμε τη θητεία ευκαιρία, αλλά να κάνουμε τη θητεία θητεία. Δηλαδή, όσο χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις να αυξηθεί η θητεία, και σίγουρα το Ισραηλινό μοντέλο με στράτευση όλων όσων μπορούν να φέρουν όπλα και να αγαπάνε την πατρίδα τους, είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τον ορατό κίνδυνο, ο οποίος δεν θα έρθει σε 30 χρόνια, μπορεί να έρθει σε 3 εβδομάδες, σε 3 μήνες ή σε 3 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξανά αυτό που είπα πριν, ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, η Ελλάδα έχει ημερομηνία λήξεως πολύ κοντινή. Αυτό σημαίνει ότι τα σύνορα πρέπει να τα υπερασπίσεις. Είναι ιερά, είναι θεμελιώδη. Αντιρρήσεις του τύπου αυτά δεν γίνονται γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη και το διεθνές δίκαιο είναι προφάσεις εν αμαρτίας. Αντιθέτως, το διεθνές δίκαιο, ο πυρήνας του διεθνούς δικαίου, θεμέλιος λίθος είναι τα δικαιώματα των λαών, συλλογικών ταυτοτήτων, όπως λέει ο καταστατικός χάρτης των ΗΕ. Και όταν τίθενται στο τραπέζι θέματα επιβίωσης χωρών, εθνών και λαών, τότε όλα τα υπόλοιπα υπόκεινται στο δίκαιο επιβίωσης των λαών, που αναλαμβάνω είναι ο πυρήνας του διεθνούς δικαίου. Επίσης, είναι θέμα, πριν και πάνω απ' όλα, η μαζική μετακίνηση πληθυσμών, θέμα ποσότητος. Δηλαδή, μπορούμε μεν να απορροφήσουμε κάποιους ξένους πληθυσμούς, δεδομένου όμως, με βάση όμως, ότι αυτή θα είναι μειονότητα. Εάν εισέλθουν στην Ελλάδα πολλαπλάσιοι άνθρωποι, που αυτό φαίνεται να γίνει από τους κατοίκους, τότε δεν μπορείς να απορροφήσεις το μεγαλύτερο μέγεθος. Το μεγαλύτερο μέγεθος, δηλαδή αυτοί που θα εισέλθουν στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα σε απορροφήσουν, και ήδη βλέπουμε ότι αυτά γίνονται σε συνοικίες των Αθηνών, όταν βγαίνουν καθηγητές και δικοί μου και φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι και λένε ότι σε σχολεία τα Ελληνάκια είναι αυτά πλέον που είναι, δεν είναι απλώς μειονότητα, αλλά που τείνουν να αποκτήσουν συνήθειες και τρόπο σκέψης των ξένων, γιατί αυτή είναι η πλειονότητα, τότε βλέπουμε τι θα γίνει και σε βάθος χρόνου. Και επίσης, ένα τελευταίο, ότι το να λειτουργεί σε αυτή τη λογική των ημιανοιχτών συνόρων σημαίνει, μεταξύ των άλλων, ότι επιτρέπεις και σε ακραία αυταρχικά και επικίνδυνα καθεστώτα, όπως είναι αυτά του Πακιστάν, να εξάγει τον πλεονάζοντα πληθυσμό του και τα χρήματα που θα έδινε για κοινωνική ασφάλιση, για παιδεία, για να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, πολεμικών τεχνολογιών, αποσταθεροποίηση του ευρύτερου συστήματος κλπ. Το Πακιστάν, που είναι μια χώρα που μας στέλνει παράνομους, παράτυπους, όπως θέλετε πείτε το, μετανάστες, είναι μια χώρα που έχει το βιομηχανικό επίπεδο της Ισπανίας και ανεβαίνει παγκόσμια πρωτεύουσα της πυραυλικής τεχνολογίας, μικροηλεκτρονικών κλπ. Οπότε, θα κλείσω με αυτό. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Εάν δεν ληφθούν άμεσα, τότε η Ελλάδα θα σβήσει. Τόσο απλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρυβά. Κύριε Τσιρίδη, τον τελευταίο λόγο για να κλείσουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να ληφθούν για την εθνική άμυνα μέτρα.